Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή χωρίς παροπίδες και απόψε μαζί. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ξεκινώντας από την προηγούμενη υποδρομιακή συνάντηση, εντάξει, ήταν μια υποδρομιακή συνάντηση που, όπως είπαμε, δεν είχαμε τις πολύ ποιοτικές υποδρομίες. Αυτή που ξεχώρισε, νομίζω, η υποδρομία ήταν στο φινάλε. Η νίκη του Fly King, και αυτή θα δούμε και στη συνέχεια. Πάντως, κύριο χαρακτηριστικό της χθεσινής συνάντησης ήταν ότι επικράτησαν σε 7 υποδρομίες πρώτα δεύτερα χαβορή. Ναι. Και παρά το ότι μόνο στην τελευταία είχαμε έτσι ένα μικρό outsider, ήταν πολύ μεγάλο ο Fly King, κοντά στα 11 ευρώ, δεν είχαμε νικητή σε Pick 6 και ναι. Pick 8. Όντως, αυτό είναι σωστή παρατήρηση. Ίσως να επηρεάσει και η πρώτη υποδρομία, πιστεύω. Α, μπορεί. Μπορεί να ξεκινούσαν με στάνταρ των υπέροχων, οπότε μπορεί να τραπήκαν πάρα πολλά. Μπορεί και να βάλαν με στάνταρ τον Άλεξ και πήγαν τα λεφτά τους στον υπέροχο. Υπάρχει γι' αυτό το ενδεχόμενο. Γιατί έτσι είναι ο κανονισμός, ναι. Να το υπενθυμίσουμε αυτό. Δηλαδή προϋποδρομιακά ναι. Πρέπει να βάζεις τρεις επιλογές για να βάλεις και την Ιωάννα. Και από τη στιγμή που κάποιοι μπορεί να έβαλαν Άλεξ υπέροχο, να μείναν μόνο με τον υπέροχο. Ναι. Λοιπόν. Να πούμε ότι σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε καλεσμένο τον αβάτη μας, τον Ηράκλειο τον Ηρακλέους, και αυτός από τους πρωταγωνιστές και της χθεσινής συνάντησης που κέρδισε με τον Hawaii Mister, αλλά και γενικότερα φέτος. Οπότε πάμε πρώτα να δούμε την υποδρομία που ξεχωρίσαμε χθες, που ήταν η νίκη του Fly King, και να επιστρέψουμε να πάμε στην τηλεφωνική γραμμή όπου μας περιμένει ο Ηράκλειος ο Ηρακλέους. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της 8ης υποδρομίας για την πρωτοπορία από την εσωτερική. Ο Γενέσιος με πολύ καλή κίνηση θα οδηγήσει τον Ομίλιο Χαλκόβουνος, θα ακολουθήσει στη δεύτερη θέση και πιο πίσω η Απρεμουά με τον Δαβί, τον Γιορκούι στην εσωτερική. Γενέσιος λοιπόν παίρνει άνετα την πρωτοπορία τελικά από τα Last Sprinters, οδηγεί μπροστά από τον Χαλκόβουνο. Συνέχεια είναι η Απρεμουά, ο Γιορκούι, ο Ασόβ, ο Δαβί, ο Ξεναγόρας και η Queen Domna, ύψος των 600 μέτρων πλησιάζουμε με τον Γενέσιο να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία. Ο Χαλκόβουνος ακολουθεί στο ένα μήκος. Ο Ασόφ σιγά σιγά βελτιώνεται και αυτός. Είναι και η Απρέμουα εκεί και ο Γιορκούι. Και ο πίσω ύψος των 400 μέτρων με τον Γενέσιο στην πρωτοπορία. Ο Χαλκόβουνος είναι στο 1,5 μήκος. Ο Ασόφ τώρα κάνει την παρουσίαση του πιο αισθητή με τον Γενέσιο να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ο Χαλκόβουνος ακολουθεί από πολύ κοντά στο μισό μήκος. Και ο πίσω είναι ο Ασόφ. Καλό finish κάνει. Η Queen Domna και ο Fly King τελευταία 250 μέτρα με τον Χαλκόβουνο να πιέζει τον Γενέσιο. Πιο πίσω από πολλά άλογα κάνουν φίνις ο Fly King από την εξωτερική και η Queen Domna, η οποία είναι θελώδη στα τελευταία μέτρα. Ο Fly King με την Queen Domna, Fly King και Queen Domna Γενέσιο. Λοιπόν, αυτή ήταν η νίκη του Fly King, εντυπωσιακή. Ήταν πάρα πολύ πίσω στη διαδρομή Χάρη, κέρδισε χαρή και στην πολύ καλή ανάβαση που έκανε ο Νίκος ο Τσακούρας. Ναι, όντως ήταν μια θεαματική υποδρομία. Επέστρεψε μετά από πολύ καιρό στις νίκες ο Fly King. Ήταν υπερδυναμική η ανάβαση του Νίκου του Τσακούρα. Και επίσης μια πολύ καλή αντίπαλος και επίσης με καλή ανάβαση, Queen Domna. Μάλιστα, και πριν πάμε στον Ηράκλειο, απλά να κάνω και μια έτσι μικρή επισήμαση. Τελικά είχαμε μόνο δύο άλογα να διαγωνίζονται στην πρώτη υποδρομία, που ήταν τα δύο διετή. Είχαμε την διστροπία του υπέροχου, ο οποίος αμέσως μετά την εκκίνηση διστρόπησε και ανέτρεψε τον παλιό Δημητσάνη. Και στην συνέχεια είχαμε. Εντάξει, Queen Ιωάννα ήταν καλή εμφάνιση για την Queen Ιωάννα. Έκανε προπόνηση, έκανε ένα 0-1-80. Ήταν καλή εμφάνιση, ναι, ήταν και καλό ο χρόνο. Ναι, ήταν καλό ο χρόνο, γι' αυτό το λέω. Οπότε δυστυχώ μείναμε με δύο διετή στην πρώτη υποδρομή. Αυτά. Να πάμε τώρα στον Ηράκλειο που μα περιμένει στην τηλεφωνική μα γραμμή. Ηράκλειο, καλησπέρα και να σε ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για το ότι για την άμεση έτσι, θετική ανταπόκριση στο κάλεσμα που σου κάναμε να είσαι σήμερα ο καλεσμένο μα στην εκπομπή. Καλησπέρα Χάρη, καλησπέρα Πάνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ που με επιλέξατε και να σας πω ένα μεγάλο μπράβο για την προσπάθεια που κάνετε στον χώρο αυτό και στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ Ηράκλη μου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την χθεσινή ημέρα για να μιλήσουμε λίγο για την νίκη με τον Hawaii Mister. Ένα άλογο το οποίο εντάξει ήταν η ποιότητα στον ομιλό, ήταν ανώτερο στον ομιλό, το είχαμε επισημάνει και μέσα από την εκπομπή με τον Χάρη. Ήταν ένα άλογο όμως που διαγωνιζόταν για πρώτη φορά στην μεγάλη αυτή απόσταση, ένα λόγο που είχε κάποια βάρη, όμως πιστεύω εγώ τουλάχιστον, και θα το δούμε και στην διαδρομή τώρα που θα δούμε σε λίγο την υποδρομία, ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό η νίκη οφειλόταν και στον πολύ καλό ρυθμό που έδωσες εσύ με το άλογο σου, Ηράκλειο, στην υποδρομία. Ήταν ο ρυθμός αυτός που πιστεύω είχε να δώσει και τις τελικές δυνάμεις των Hawaii Mister για να ξεφύγει στο τέλος και να κερδίσει καθαρά. Ακριβώς όπως τα λέει, ήταν ένα πάνω. Εντάξει, το άλογο μου ανώτερο στον όμιλο ήταν κατανοητό. Απλά η άγνωστη απόσταση
500 μέτρων στα 7 χρόνια που έτυχε να διαγωνίζεται, θα έπρεπε και εγώ να διαφυλάξω τις δυνάμεις μου για να κάνει έναν δυνατόν τετραγωσάρι. Το ρυθμό που έδωσε τα κατάφερε και έτσι ήταν δυνατό στο τέλος και κέρδισε και άνετα αυτό. Ναι, κέρδισε άνετα. Όντως, κέρδισε πολύ εύκολα. Παρά το ότι η Ηρακλή έδειχνε και ο Ινόμαος που από νωρίς φαινόταν ότι ήταν βασικός αντίπαλος, στη στροφή να δείχνει κάπως έτσι να ελέγχει λίγο το ρυθμό δίπλα από σένα. Όμως και εσύ έκανες την υπομονή σου και έδωσες το άλογο σου, νομίζω, την ευκαιρία να έχει τις απαραίτητες ανάσες για να ξεφύγει στα τελευταία 100 μέτρα να κερδίσει εύκολα. Ναι, ακριβώς. Από τη στροφή φαίνονταν ότι ο μόνος που μπορούσε να τον απειλήσει ήταν ο Ινόμαος. Πίστευα ότι θα κάναμε μια μάχη, την έκανα, αλλά στα τελευταία 100 μέτρα με δείξε ανώτερο το άλογο μου. Ναι. Βασικά, γι' αυτό να κερδίσει. Μάλιστα. Χάρη, πριν πάμε παρακάτω. Ηράκλη, νομίζεις ότι αυτό το άλογο μπορεί να προχωρήσει ακόμα περισσότερο, δηλαδή να τρέξει με καλύτερα λόγα για να κερδίσει? Μιλούει για ο Χαβάη πίστη. Ναι, δεν είναι τεράστιο το πρόβλημα, γιατί έχει πασίσει στον τέμεντα. Δηλαδή, δουλεύει από τη φάρμα του Χρήστου Τσανκαρά, να του πω ένα μεγάλο μπράβο, γιατί τον παρουσιάζει σε καλή κατάσταση πάντα που δεν τρέχει αυτόν τον λόγο. Πηγαίνω κι εγώ τα Σαββατοκυριακά και το δουλεύω γιατί έχει στίβο εκεί. Και μαζί με τις θάλασσες έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε, αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα στα πόδια του, εγώ πιστεύω στην απόσταση των 5 και των 6 βερλών, μπορεί να ανταπεξέλθει και με τους πιο πάνω. Μάλιστα. Όντως, χρειάζεται να δώσουμε τα εύσημα και στον Χρήστο Τσανκαρά. Κάνει την δουλειά του μακριά από εκεί που βρίσκεται. Δεν είναι εύκολο να έρχεται κάποιο από την Πάφο για να πηγαίνει πίσω. Ναι, αυτό το άλλο που είναι και 5 ώρες είναι αυτό, τρόλι. Μια παρατήρηση. Ναι. Το έψαξα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Είναι η πρώτη νίκη για τον κύριο Τσανκαρά φέτος? Ούτε εγώ είμαι σίγουρος, να είμαι ειλικρινής. Να το ψάξουμε να δούμε. Μπορεί να ήταν και η πρώτη νίκη του κύριου του Χρήστου, του συμπαθιού Χρήστου. Να το δούμε όμως, γιατί ούτε εγώ είμαι πολύ σίγουρος αν ήταν η πρώτη του νίκη. Πάντως, αν δεν είναι η πρώτη, είναι η δεύτερη. Μάλιστα. Πάντως, μπράβο του, γιατί έχει ακόμη το σθένος και το παλεύει από μακριά και έχει και κάποια έτσι καλά αποτελέσματα. Ηράκλη, να μιλήσουμε και λίγο γενικότερα. Τα είχαμε μπει και παλαιότερα εμείς οι δύο και μέσα από μια συνέντευξη που κάναμε. Μέσα από την προσωπική μου σελίδα. Είσαι από τους αναβάτες που εγώ πιστεύω υπάρχει το ταλέντο. Σε κάποια στιγμή λίγο θέμα με το βάρος, όμως φαίνεται ότι σιγά σιγά εξοικειώνεσαι και με αυτό. Έκανες και την προσπάθειά σου με τη μετάβασή σου στην Αγγλία σε κάποιο χρονικό διάστημα. Επέστρεψες. Εγώ πάντως προσωπικά πιστεύω στις δυνατότητες του Ηρακλείου Ηρακλέους και πιστεύω ότι είναι ένας αναβάτης ο οποίος έχει μέλλον και με τη σκληρή δουλειά, γιατί ξέρω ότι δουλεύει, σε βλέπω άλλωστε όποτε είμαι και εγώ εκεί παρόν, ότι μπορεί να ανέλθεις. Σε ευχαριστώ πολύ, Πάνο. Πράγματι, δοκίμασα για την Αγγλία, αλλά ήταν εν καιρών πανδημία και έτσι αναγκαστικά πρέπει να έρθω πίσω γιατί δεν είχα την άδεια μου και τρέχαμε την Κυπριακή την άδεια. Ήταν ένα βήμα όμως που με ορίμασε, μπορώ να πω, γιατί έβλεπα και ακόμη βλέπω τώρα καθημερινά διασκούρσες στην Αγγλία, Ιρλανδία, Αμερική. Και προσπαθώ να βελτιώνομαι εγώ μέσα από τις κούρσες που βλέπω. Το βάρος μου είναι ένα θέμα το οποίο το πολεμάω κάθε μέρα. Είναι όλη μέρα με τις διαιτές, αλλά εντάξει, αυτή η δουλειά τα βάζω να δεις έτσι. Έτσι, ναι, είναι αυτό που είπαμε και πολλές φορές και με το Χάριν και μέσα εδώ από την εκπομπή, ότι η ζωή των αναβατών είναι πάρα πολύ δύσκολη και εμείς, τουλάχιστον εμείς προσωπικά, είμαστε από αυτούς που στηρίζουμε τους αναβάτες και όχι να τους κατηγορούμε με την πρώτη ευκαιρία, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο που έχουν επιταλέσει. Έτσι, Χάρη. Το είπαμε πάρα πολλές φορές. Να ρωτήσω τον Ηράκλη, πόσα κιλά είσαι τώρα, στα πόσα κιλά, αν μπορεί να υπεύσεις? Είμαι γύρω στα 56-56. Α, είσαι τόσο. Ναι, προσπαθώ όμως, έχω και σαν ένα σπίτι μου, προσπαθώ να πέφτω στα 55. Απλά θέλω να πέφτω πολλά παραπάνω, γιατί ύστερα δεν θα έχω ούτε εγώ τις δυνάμεις να τις δώσω στο άλογο μου. Είναι θέμα υγείας από εκεί πέρα. Ναι. Είναι κατανοητό. Και ολοκληρώνοντας έτσι τη συζήτησή μας, Ηράκλη, στόχοι και για φέτος και γενικότερα, νομίζω ότι σίγουρα ένας από τους στόχους είναι κάποια στιγμή να υπεύσεις έτσι και ένα από τα κλασικά άλογα που μπορεί να έχουμε στο Κυπριακό υπόδρομο, αν και τα τελευταία χρόνια είναι μετρημένα
στη μια μπαλάμη τα κλασικά άλογα που έχουμε στον Κυπριακό υποδρόμο. Νομίζω ότι είναι ένας από τους στόχους που έχεις. Ένα στόχο είναι να υπέρσω έναν κλασικό άλογο, έναν πολύ καλό άλογο, γιατί δεν το είχα στην κοραμπορία μου. Είχα τρέξει σε κύπελλα, είχα πλασάρι, απλά δεν ήταν άλογα, ας πούμε, ένα outsider. Θα ήθελα όμως να τρέξω άλογα σαν την μικρή Φινίκη, ας πούμε, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά είναι ένα από τους στόχους μου. Ή να τρέξω σε κούρσες κύπελλο, να πιάω έναν κύπελλο. Ναι. Και είναι στόχοι. Σίγουρα. Μακρινή, αλλά... Και σου το ευχόμαστε και είμαστε σίγουροι ότι κάποια στιγμή σύντομα θα το πετύχεις, Ηράκλη. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και επαγγελματικά και προσωπικά για τη συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι τα ίδια. Αυτά λοιπόν από τον αναβάτη μας τον Ηράκλη τον Ηρακλέος. Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή στην εκπομπή μας χωρίς παροπίδες. Χάρη, πάμε να δούμε και τις κατατάξεις. Πριν πάμε να δούμε τις αυριανές υποδρομίες, κατατάξεις σε αναβάτες και προπονητές. Ναι, πάμε στους αναβάτες πρώτα. Ο Κωνσταντίνος Καποδίστρας είχε 72 νίκες, χωρίς νίκη την περασμένη συνάντηση. Δεύτερος Παναγιώτης Δημητσάνης με 35. Τρίτος Δημήτρης Κεφάλας με 27. Τέταρτος Χαράλαμπος Αντρέου με 27. Πέμπτος Μιχάλης Πέπος με 27. Έκτος Ολυμπίος Γεωργίου με 26. Έβδομος Γιώργος Σταυρνίδης με 25. Και όχι Ανδρέας που έχουμε εκεί, είναι εκ παραδρομής που σημειώνεται. Όγδος Νίκο Τσακούρας με 16. Ενάτος Μινάς Κωνσταντίνου με 13. Και δέκατος Αδάμος Γεωργίου με 12. Πάμε στους προπονητές. Χρήστος Χριστοφόρου πέρασε πρώτος τώρα με 30 νίκες. Δεύτερος Χρήστος Πετρούτσος με 29. Τρίτος Πανίκος Τσακούρας με 24. Τέταρτος Μιχάλης Παράσκου με 23. Τέταρτος Κυριάκος Ροδί Κυριάκου με 20. Έκτος Κυριάκος Μιλιώτης με 19. Έβδομος Γαμπρίλιο Τσαβαρτσίδης με 19, όγδος Πανίκος Νουφρίου με 17, ένατος Νταν Χάιντα με 16 και δέκατος Τέλειος Νεοφίτου με 14. Μάλιστα. 8 διαφορετικοί αναβάτες και προπονητές κατέκτησαν τις νίκες χθες. Νομίζω ότι είχαμε 2. Αναβάτες σίγουρα είχαν. Προπονητές δεν είμαι σίγουρος. Προπονητές δεν θυμούμαι. Νομίζω ότι και 8 διαφορετικοί προπονητές. Να το δούμε. Λοιπόν, Παρασκευή, αύριο οι υποδρομίες μας. Έχουμε 8. Έχουμε όραξη να το επιβεβαιώσουμε από τώρα 5. Η ανακοίνωση προχθές ήρθε λίγο μετά την εκπομπή μας και αυτό δεν το είχαμε ανακοινώσει μέσα από την εκπομπή. Ναι, ναι. Ότι ήταν 5 η συνάντηση της Τετάρτης. Λοιπόν, 5 αύριο υποδρομίες. Είπαμε να έχουμε 8 υποδρομίες. Νομίζω είναι το πρόγραμμα από ποιότητα. Έχουμε την 6η υποδρομία. Εμένα με ενδιαφέρει προσωπικά και η 2η υποδρομία. Γιατί έχουμε καλά εξαλώδα πισάλογα. Άλογα που πιθανόν κάποια από αυτά να δούμε και σε μία εβδομάδα στο Eclipse. Οπότε να τα παρακολουθήσουν και αυτά. Όπως ο The Imp, ας πούμε. Ναι. Μπορεί και άλλοι. Εντάξει, υπάρχει πιθανότητα. Πιβόταν κιόλας, ας πούμε. Εντάξει, και οι άλλοι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος θα αποφασίσει. Εντάξει, θεωρητικά είναι καλύτερο το πρόγραμμα από τις περασμένες συνάντησεις. Και αυξάνεται το ενδιαφέρον και με τα αρκετά μπορούμε να πούμε μεταφερόμενα λόγω και της έκπληξης της τελευταίας υποδρομίας. Ναι. Αυτή ήταν η υποδρομία που ανέτρεψε μάλιστα κάποια δεδομένα. Οπότε αν έχουμε 3.167 ευρώ, Double Forecast 2.190 ευρώ, Pick 6 εγκυμνών 9.710 ευρώ και Pick 8 έχει ανέβει αρκετά, είναι στις 64.590 ευρώ. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε να δούμε συμμετοχές πρώτης υποδρομίας. 1500 μέτρα, Γενναίος με τον Κωνσταντίνο Τσακούρα το μαθητευόμενο, Κένταυρος με τον Καράμανο, Πίας με τον Καποδίστρια, Γησίας με τον Δημητσάνη, Σερμπότσα με τον Αδάμο Γεωργίου, Απολκάντη με τον Ρακλέους, Σερσέ με τον Μινά Κωνσταντίνου, Παγκέρας Δαρπισάιρ με τον Ολύμπιο Γεωργίου, Τζουλιάνος με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου και Σεμπάστιαν με τον Καντζαλή. 10 συμμετοχές της πρώτης υποδρομίας. Στην απόσταση φαίνεται ότι ο Τζουλιάνος έχει πολλές πιθανότητες να διεκδικήσει την νίκη. Πιστεύω ότι σοβαρός αντίπαλος του στην απόσταση και πάλι αυτή είναι ο Πίας. Πίας, ο οποίος αναμένεται να οδηγήσει, ίσως και να οδηγήσει. Εντάξει, είναι πολύ καλός στην απόσταση, όπως είπε στον Τζουλιάνος. Και ο Κένταβρο δείχνει βελτιωμένος. 6 Ιουνίου, Θάλια στην νίκη, Πίας στη δεύτερη θέση, Μπαγκέρας Δαρπισάιρ στην 7η, Τζουλιάνος στην 3η θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση της 3ης υποδρομίας, έχει καλή εκκίνηση ο Πίας, αλλά και Αχμετίνα, η οποία θέλει μάλιστα να πάρει την πρωτοπορία από το φαβορί, τον οποία Αχμετίνα θα πάει μπροστά, ο οποίας εσωτερικά, εξωτερικά είναι η Τερέζα Σάντι, απ' έξω η Μέιν με την Αχμετίνα μπροστά,
ενώ χάνει διάδρομο η Μέιν, ο οποία θέλει να πάρει το διάδρομο τώρα από την Τερέζα Σάντι και ο Τζουλιάνο. Η Θάλια μείνει λίγο πίσω, τώρα βελτιώνει η θέση, καθώ στην πρωτοπορία είναι η Αχμετίνα. Τερέζα Σάντι και Τζουλιάνο από την αρχή σε πολύ καλή θέση. Εσωτερικά καλπάζει πλέον ο οποία, ο οποίο έμεινε τέταρτο, και όποιο είναι η Μέιν και η Θάλια. Καθώ πάντα στην πρωτοπορία είναι η Αχμετίνα. Η Τερέζα Σάντι θέλει νωρί να είναι δίπλα σχεδόν. Τζουλιάνο, πία που θέλει να επανέλθει εσωτερικά η Θάλια πιο πίσω με την Μέιν. Πάντα μπροστά η Αχμετίνα. Τερέζα Σάντι, Τζουλιάνο, πία που αναμένει εσωτερικά. Έχει πλησιάσει και η Μέιν. Και όπως είναι και η Θάλια, είναι πίσω πολύ ο Σάλαχ και ο Παγκέρας Νταρπισάιαρ. Καθώς η Τερέζα Σάντι στο βηματισμό θέλει να πάει στην πρωτοπορία από τον Τζουλιάνο, ο οποίος θέλει να ακολουθήσει και αυτός το ανέβασμα των δύο. Και όπως προσπαθεί η Μέιν να βελτιώσει θέση, η Τερέζα Σάντι μπροστά, Τζουλιάνο και Πίας, πάντα που προσπαθεί και αυτός να βρει περάσματα. Ο Τζουλιάνο με την Τερέζα Σάντι, ο Πίας στην εσωτερική ψάχνει και αυτός το πέρασμα. Τερέζα Σάντι, Πίας και Τζουλιάνο τώρα εξωτερικά, ο οποίος παίρνει πλεονέκτημα. Ο Πίας ψάχνει εσωτερική, ενώ τώρα κάνει finish και η Θάλια. Τζουλιάνο στην πρωτοπορία, ο οποία είναι στην εσωτερική. Απ' έξω προσπαθεί και η Θάλια με τον Τζουλιάνο να έχει πλεονέκτημα. Περνά μπροστά από τον Πία που παρολίγο να ανατραπεί. Απ' έξω όμω η Θάλια κάνει ανέβασμα. Τζουλιάνο στην πρωτοπορία, Θάλια στα τελευταία μέτρα θέλει να απειλήσει. Προσπαθεί να επανέλθει και ο Πία. Τζουλιάνο και Θάλια στα τελευταία μέτρα. Τζουλιάνο, Θάλια, Πία και Τερέζα Σάντι. Πρώτη φορμία Τζουλιάνο Κένταυρο Πία ηγεσία. Τζουλιάνο Κένταυρο Πία ηγεσία. 9-2-3-4. Να δούμε τα καλύτερα αγκανιά που είναι η πέμπτη φορμία θρύο με το 1 και η έβδομη φορμία υπέρμαχο με το 3. Πέμπτη φορμία θρύο με το 1, η έβδομη φορμία υπέρμαχο με το 3. Καλύτερα δείγματα, τέταρτη φορμία ρεσό πυλαγόρα 1-2 και έκτη φορμία Μάικ Μιγιώδη Φούλο 1-2. Τέταρτη φορμία ρεσό πυλαγόρα 1-2 και έκτη φορμία Μάικ Μιγιώδη Φούλο 1-2. Και ο Τσάιντερ, εγώ τη φορμία με Βίκτορ με το 5, εγώ τη φορμία με Βίκτορ με το αριθμό 5. Δεύτερη φορμία 1500 μέτρα. The Imp με τον Μινά Κωνσταντίνο, η Τέλειο με τον Ηρακλέο, Πίβο Ταλγκέρ με τον Πέπφο, Ασασίνο με τον Λίμπε Γεωργίου, Υπομέζη με τον Αδάμο Γεωργίου και στα μέλο με τον Κάντσελ. Έξι συμμετοχέ δεύτερη προμήνα, χαρί. Επιστρέφει σε πλήρη ετοιμότητα ο The Imp. Είναι πολύ καλό άλογο. Πιστεύω ότι έχει τον πρώτο λόγο. Έχουμε όμω την Πίβο Ταλγκέρ που έξε πολύ καλά στην επανεμφάνισή τη και ο Ασασίνο, ο οποίο επιστρέφει μετά από μια εγχείρηση που είχε υποβληθεί, λόγω είχε κάποια αναπνευστικά νομίζω από ό,τι θυμούμε. Οπότε και αυτό είναι καλό άλλο. Μάλιστα, 7 Μαρτίου, δεν είμαι στην νίκη, είναι τέλειο στην τέταρτη, είμαι πίποτα και στην τρίτη. Έχει δοθεί εκκίνηση της έκτης υποδρομίας, διστακτική για τον The Imp και την Bohemia Rhapsody, πολύ καλή για τον Ασασίνο που θέλει να οδηγήσει από την αρχή, έρχεται απ' έξω όμως η Pivot Anger που θέλει και αυτή να διεκδικήσει την πρωτοπορία και είναι δίπλα από τον Ασασίνο, Εθέρας, πιο πίσω αμήλικτος βελτίωσε θέση, ο Πλούταρχος, η Πολύμνια, ο The Imp, πιο πίσω ο κριτικός Delilah, πάντα στην πρωτοπορία ο Ασασίνο, ένα μήκος τώρα μπροστά από την Pivot Anger που είναι στη δεύτερη θέση, ο Εθέρας. Είναι τρίτος, εσωτερικά πάντα ο αμήλικτος, εξωτερικά τρέχει ο Πλούταρχος, ακόμη πιο έξω ο Δεΐμ που θέλει να βελτιώσει θέση, Πολύμνια πιο πίσω, Bohemian Rhapsody στη τελευταία θέση μαζί με την κριτικός Delilah, ο Ασασίνο είναι στα δυο μήκη τώρα μπροστά, Pivot Anger πιέζει, ο Εθέρας, ο Πλούταρχος εξωτερικά θα πλησιάσει, ο αμήλικτος πάντα εσωτερικά περιμένει να βρει διάδρομο, καθώς η Pivot Anger πιέζει για να δει δίπλα από τον Ασασίνο, περιμένει ο Πλούταρχος με δυνάμει στην τρίτη θέση, Ασασίνο μπροστά, συνεχώς πιέζει, ο αναβάτης, ο Λάος στην Pivot Anger στη δεύτερη θέση. Να ο Πλούταρχος, ο οποίος κάνει το ανέβασμά του και φαίνεται καλό. Πιο πίσω το καλό, το finish το κάνει ο The Imp. Πλέον ο αμήλικτος έμεινε πίσω. Στη στροφή ο Ασασίνο μπροστά. Ο Πλούταρχος όμως είναι δυνατός. Δυνατός είναι και ο The Imp. Μένει Pivot Anger στη τέταρτη θέση. Κάνει επίθεση ο Πλούταρχος στον Ασασίνο. Κάνει επίθεση και ο The Imp. Μάχη με τον Πλούταρχο τώρα μπροστά. Ο The Imp κάνει την επίθεση του και φαίνεται και αυτός δυνατός. Πλούταρχος η πρωτοπορία. The Imp παλεύει μαζί του, έμεινε τρίτος ο Ασασίνο. Ο The Imp είναι δυνατός και θέλει να περάσει από τον Πλούταρχο που επιμένει. Ο The Imp είναι δυνατός και περνά. Ο The Imp ανοίγει διαφορά για να κερδίσει καθαρά τον Πλούταρχο. Πιο πίσω θα περάσει. Δεύτερη προδρομία, The Imp, Ασασίνο, Pivot Anger, Intelio. The Imp, Ασασίνο, Pivot Anger, Intelio, 1-4-3-2, 1-4-3-2. Τρίτη προδρομία, 1200 μέτρα, Ιωσήφ με τον Καράμανο, Μαρία Κατιά με τον Ρακλέος, Έλβας με τον Παύλο, Σαϊβίριαν Στάρ με τον Μινά Κωνσταντίνου, Μύρονας με τον Κεφάλα, Κόναν με τον Δημητσάνη και Έλα με τον Κωνσταντίνο Γιάννου. 7 συμμετοχές χάρη στην τρίτη φορμία. Είναι μια φορμία που γίνεται προεβδομάδος από την ίδια αποστασή. Από όταν κέρδισε ο Μικιώδης Στόρ εκείνη την ημέρα. Ναι, ναι, περίπου, ναι. Απλώς εσύ πιο λίγο τώρα νομίζω. Μείναν 7. Όχι, μόνο για Κυπριακά. Ναι, ήταν μειχτή. Ήταν χενογκλάδης, ήταν μειχτή, μόνο για Κυπριακά. Ήταν μειχτή, μείναν 7.
Εντάξει, ο Κόναν σίγουρα σε αυτόν τον όμιλο δείχνει και κάποια βελτίωση να κερδίσει. Σε καλή θηρίδα. Ναι. Να πω για έναν τσιάλογο που το είδα και νομίζω είναι και βελτιωμένο με τις δύο του συμμετοχές που έκανε μετά την αποχή του και είναι και ήρεμο πλέον στην αφετηρία, ο Μύρωνας. Ναι. Και πιστεύω και η ΑΕΛΑ μπορεί για τη διάκριση. Πάμε να δούμε αυτήν την υποδρομία που σας αναφέραμε πρώτη εβδομάδα, 25 Ιουνίου, με Γιώτη Στόρμ στην νίκη, Έλβα στην 10η θέση, Σαϊπίριαν Στάρ στην 4η, Μύρωνα στην 8η, Κόνα στην 3η και Έλα στην 6η θέση. Για κίνηση έχει δοθεί εκκίνηση της 9ης υποδρομίας. Καλή εκκίνηση για τα άλογα. Προσπαθεί η ΑΕΛΑ για την πρωτοπορία. Μιγιώτη Στόρμ και Ιωσήφ θέλουν να ακολουθήσουν. Δεν έχει καλή εκκίνηση ο Γκλάτιους που έμεινε πίσω, κάνει αναμονή. Με την ΑΕΛΑ να πηγαίνει μπροστά Ιωσήφ, Μιγιώτη Στόρμ. Ο Μύρωνας βελτιώνει θέση, όπως και ο Έλβας. Σαϊπίριαν Στάρ επίσης εξωτερικά. Με την ΑΕΛΑ στην πρωτοπορία. Ιωσήφ είναι στη δεύτερη θέση. Μιγιώτη Στόρμ, Μύρωνας εξωτερικά και Έλβας. Σαϊπίριαν Στάρ. Πιο πίσω τώρα ο Γκλάτιους. Με την ΑΕΛΑ έχει δίπλα τώρα τον Ιωσήφ, Μιγιώτη Στόρ, πάντα εξωτερικά τρέχει ο Μύρωνας και ο Έλβας. Με τον Ιωσήφ να θέλει στο βηματισμό του να πάει στην πρωτοπορία, όμως ακολουθεί ο Μιγιώτη Στόρ, όπως και ο Μύρωνας. Πιο πίσω προσπαθεί ο Γκλάτιους, ο Σαϊπίριαν Στάρ, με τον Ιωσήφ να έχει δίπλα τον Μιγιώτη Στόρ, όπως και τον Μύρωνα, όμως εξωτερικά. Πιο πίσω είναι και ο Έλβας. Στη στροφή ο Μιγιώτη Στόρ θέλει να κάνει επίθεση και να περάσει στην πρωτοπορία. Θέλει να παραμείνει κοντά του ο Ιωσήφ, ενώ ο Μύρωνας με τον Γκλάτιους τώρα κάνει finish. Μπαίνει πρώτος ο Μιγιώτη Στόρ. Πιο πίσω προσπαθεί ο Γκλάτιους, ο Κόναν απ' έξω, Σαϊπίριαν Στάρ. Μιγιώτη Στόρ έχει πλεονέκτημα, είναι στα 3 μήκη. Πιο πίσω ο Γκλάτιους περνά δεύτερο και τον καταδιώκει. Και με δυνάμεις μάλιστα. Μιγιώτη Στόρμ, ο Κλάδιος Σέρινα είναι κοντά του. Μιγιώτη Στόρμ στην πρωτοπορία. Ο Κλάδιος επιστρέφει. Μιγιώτη Στόρμ, Κλάδιος εξωτερικά. Μιγιώτη Στόρμ θα αντέξει. Κλάδιος. Ρίτη υποδρομία Κόναν, Σαϊπίριαν Στάρ, ΑΕΛΑ Ιωσήφ. Κόναν, Σαϊπίριαν Στάρ, ΑΕΛΑ Ιωσήφ. 6-4-7-1, 6-4-7-1. Τέταρτη υποδρομία 1500 μέτρα. Ερεσό με τον Δημητσάνη, Πυλαγόρα με τον Κάντζαλη, Ρόγιαλ Χέλε με τον Χαράμα Αντρέα, Αλπατράο με τον Αδάμο Γεωργίου, Μύθεο με τον Μινάκο Σαντίνο, Ισχυρό με τον Λίμπο Γεωργίου, Αριάννα Γκράντε με τον Ερακλέο, Social Distance με τον Καράμα, Σαββάν Μαρία με τον Κωνσταντίνο Γιάννη. 9 συμμετοχέ τέταρτη υποδρομία, χάρη. Είναι το φαβορή Ερεσό με βάση όσα έχει δείξει μέχρι τώρα, ειδικά στην τελευταία συμμετοχή τη, όπου χάσε λεπτομέρειε από τον Δόκτωρ Μαντελή. Πυλαγόρα, σημαίνεται καλύτερο στην απόσταση αυτή τη φορά. Πάμε να δούμε. 2 Ιουνίου, Δόκτωρ Παντελή στην νίκη, Ρεσό στη δεύτερη θέση, Πυλαγόρα στην τρίτη, Αριάννα Γκράντε στην έκτη, Social Distance στην τέταρτη θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση της 7ης υποδρομίας, διστακτική κάπως για τον Πυλαγόρα. Καλή εκκίνηση έχει ο Δόκτωρ Παντελή που διεκδικεί την πρωτοπορία. Αριάννα Γκράντε επίσης έχει καλή εκκίνηση. Απ' έξω τώρα και η Ρεσό θέλει να προωθηθεί με την Αριάννα Γκράντε να πηγαίνει στην πρωτοπορία από τον Δόκτωρ Παντελή. Εσωτερικά και η ΠΕΚΙ βελτιώνει τη θέση. Ερεσό, ακόμη πιο πίσω προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση εσωτερικά. Η Χαλκόεσα, λίγο πίσω Πυλαγόρα, ακόμη πιο πίσω Ατσούκο. Στην πρωτοπορία πάντα η Αριάννα Γκράντε από τον Δόκτωρ Παντελή. Εσωτερικά πάντα καλπάζει η ΠΕΚΙ. Εξωτερικά η Ερεσό, ακόμη πιο έξω τρέχει ο Μενέλαο. Χαλκόεσα θέλει να είναι κοντά στο Σαλτίστα. Πυλαγόρα πάντα μπροστά η Αριάννα Γκράντε και είναι στο ένα μήκο από τον Δόκτωρ Παντελή. Προσπαθεί Ερεσός να βελτιώσει η θέση εις βάρος της ΠΕΚΙ. Εξωτερικά τρέχει και ο Μενέλαος, Social Distance. Τώρα προσπαθεί ο Πυλαγόρας εξωτερικά να βελτιώσει τη θέση του, καθώς πάντα μπροστά είναι η Αριάννα Γκράντε. Ο Δόκτωρ Παντελής τώρα θέλει να κάνει επίθεση. Αναμένει η Ερεσός, πιο πίσω και ο Μενέλαος. Ο Πυλαγόρας θέλει να βελτιώσει η θέση. ΠΕΚΙ πάντα εσωτερικά. Ο Δόκτωρ Παντελής πάει στην πρωτοπορία. Ακολουθεί αυτό το ανέβασμα η Ερεσός. Πιο πίσω είναι η ΠΕΚΙ, ο Μενέλαος, Πυλαγόρας, ακόμη πιο πίσω Social Distance. Καθώς ο Δόκτωρ Παντελής έχει δίπλα πλέον την Ερεσό, που φαίνεται ότι έχει δυνάμεις για να παλέψει μαζί του και να περάσει στην πρωτοπορία. Πιο πίσω προσπαθεί τώρα ο Πυλαγόρας. Καθώς όμως η Ερεσός μπαίνει με πλεονέκτημα στα δύο μήκη τώρα, από τον Δόκτωρ Παντελή, πιο πίσω Πυλαγόρας. Ερεσός, Δόκτωρ Παντελής προσπαθεί να επανέλθει στα τελευταία μέτρα και έχει δυνάμεις. Ερεσός στην πρωτοπορία. Δόκτωρ Παντελής κάνει το ανέβασμά του και πάλι και είναι καλό. Ερεσός, ο Δόκτωρ Παντελής όμως είναι δυνατός. Δόκτωρ Παντελής θα κερδίσει την Ερεσό, πιο πίσω Τέταρτη υποδρομία, Ερεσός, Πυλαγόρας, Συνήθως, Αλπατράος. Ερεσός, Πυλαγόρας, Συνήθως, Αλπατράος. 1-2-5-4, 1-2-5-4. Πάμε στην πέμπτη υποδρομία, 1200 μέτρα. Θρύλος με τον Ολύμπιο Γεωργίου, Απελάτης με τον Δημητσάνη, Αυγή με τον Πέπφο, Ντάιμον Ιάσονας με τον Κωνσταντίνο Ιάννου, Γκόρο με τον Κεφάλα, Μοργός με τον Αδάμο Γεωργίου, Γλυκιά Έλληνα με τον Μινά Κωνσταντίνο και ο Σίμος με τον Αδάμο. 8 συμμετοχές της πέμπτης υποδρομίας. Εντάξει, σχετικά καλή υποδρομία.
θα έλεγα. Χάρη φαίνεται στοιχηματικό φαβορή, θα είναι ο θρύλος σε αυτόν τον όμιλο. Έχει καλή θηρίδα, εντάξει, είναι ψηλά τα βάρη του. Να πω όμως για ένα άλογο που στην επανεμφάνιση του δεν ήταν άσχημο και πιστεύω ότι στον όμιλο με αυτή τη συμμετοχή που έκανε έχει πολλές δυνατότητες, είναι ο Ντέαμον Ιάσονας. Είναι και η Κυκλικιά, ένα άλογο κιλών, πιστεύω ότι αποτελεί την κυριότερη απειλή για το θρύλο. 28 Μαρτίου, Κυκλικιά, ένα συνέχεια πελάτη στην 8η θέση, Γκόρο στην 6η, Αμοργό στη 10η. Και όλα έτοιμα. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση τη 8η υποδρομία για την πρωτοπορία. Ο απελάτη, ο οποίο είναι πάρα πολύ γρήγορο, θα οδηγεί στην υποδρομία μαζί με τον υποκλείστη στα αρχικά στάδια. Ο απελάτη πάει τώρα καθαρά στην πρωτοπορία. Υποκλείστη, Γλυκιά Έλενα, Λέιτι Λά είναι στη συνέχεια. Ειρήνη Πάθ, Τζάκι Τζούνιο, Αρτίστα, Βερεγκάρια, Ναβάρο. Έχουμε ανατροπή, ανατροπή δυστυχώ τη Ειρήνη Πάθ. Λοιπόν, περνούμε τώρα το ύψος των 700 μέτρων με τον απελάτη να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Γλυκιά Έλενα και υποκλείς, Jackie Junior και Lady Last. Τα άλογα που ακολουθούμε, μικρές διαφορές στο ύψος των 500 μέτρων στην πρωτοπορία. Ο απελάτης πιέζεται από τη Γλυκιά Έλενα τώρα στο ύψος των 400 μέτρων, ενώ ενδιάμεσα είναι και ο υποκλείς, ο οποίος φαίνεται έχει δυνάμεις. Τα φαβορή είναι πίσω σε αυτό το σημείο και ο Jackie Junior κάνει επίθεση. Γλυκιά Έλενα περνά στην πρωτοπορία τώρα και προηγείται δύο μήκη του Jackie Junior. Και πίσω τώρα ο Αρτίστας προσπαθεί για αμοιβόμενη θέση με την Γλυκιά Έλενα να προηγείται. Ο Jackie Junior θέλει να πιέσει τα τελευταία μέτρα. Και πίσω είναι ο Αρτίστας με Γλυκιά Έλενα να κρατά την πρωτοπορία στο ένα μήκος από τον Jackie Junior. Γλυκιά Έλενα θα κερδίσει καθαρά. Jackie Junior, Αρτίστας και υποκλείται. Πέμπτη υποδρομία, θρύλος Γλυκιά Έλενα, Ντάιμον Ιάσορας Γκόρο, θρύλος Γλυκιά Έλενα, Ντάιμον Ιάσορας Γκόρο, 1-7-4-5, 1-7-4-5. Έκτη υποδρομία, 1500 μέτρα, Μάικ με τον Καποδίστρια, με Γιώτης Φούρτου, με τον Χαράλο Μανδρού, Πίκλης, με τον Ολύμπιο Γεωργίου, Σαραποστόλης, με τον Βαρνά Βαδάμου, Παυσανίας, με τον Αδάμο Γεωργίου, Εξκλούζης, με τον Πέρπο Τζάνκο, με τον Μινά Κωνσταντίνο, Λίπι Τάπεο, Δεβιτσάνη και Ιαγκουλής, με τον Κωνσταντίνο Ιάνο. Εννέα συμμετοχές, έκτη υποδρομία, χάρη. Φαίνεται Μάικ, Μιλιώτης Φούρος, Μιλιώτης Φούρος, Μάικ. Να δώσουν τη μάχη για την νίκη. Είναι καλός και ο Πίκλης. Και κάποτε βλέπουμε τον Exclusive να κάνει κάτι τρομερές εμφανίσεις. Οπότε... Ξεσπάλμα. Ναι, είναι υπολογίσιμος. 12 Μαΐου, Μάικ στην νίκη, Μιώτης Φούλος στη δεύτερη θέση, Πίκλης στην τρίτη, Σέρα Αποστόλης στην έβδομη, Τζάνκο στην μέτωπη, Λίμι Τάπ στην έβδομη θέση. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της 8ης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Προσπαθεί από το κέντρο του Στίβου Σέρα Αποστόλης, είναι και ο Σέρ Σότος. Έρχονται πολλά άλογα για να διεκδικήσουν την πρωτοπορία. Θέλει και ο Σερ Σότος, θέλει και ο Ντόμινο Νικόλας να οδηγήσει την υποδρομία. Και είναι και ο Σέρ Αποστόλης εκεί, λίγο εσωτερικής. Τελικά ο Πίκλης θα πάει στην πρωτοπορία τελικά να εκμεταλλευτεί τον εσωτερικό διάδρομο και να προηγηθεί του Σερ Σότου, ο οποίος θα ακολουθήσει δεύτερο. Σερ Αποστόλης είναι στη συνέχεια. Ο Λιμίταπ ακολουθεί πιο πίσω. Με τον Ντόμινο Νικόλα να έπεται Πίκλης. Βρίσκεται στην πρωτοπορία, έχει υπεροχή, είναι ένα μήκος από το Σερ Σότος, στα δύο μήκη ο Σερ Αποστόλης. Ο Λιμιτάπ είναι στη συνέχεια με τον Ντόμινο Νικόλα, ο θείος μου Γιόρτζ ακολουθεί πιο πίσω, είναι τα φαβορή, είναι πίσω ο Τζάνγκο, είναι τρίτος από το τέλος, ενώ και ο Μάικ είναι περίπου στο μέσο του ομίλου, ύψος των 600 μέτρων, Πίκλης στην πρωτοπορία, ο Σερ Σότος, ο Σερ Αποστόλης και ο Ντόμινο Νικόλα. Συμπληρώνει τον ομίλο τον πρωτοπόρο, ενώ στην εσωτερική έχει καλή θέση ο Λίμι Τάπ. Να και ο Μάικ, ο οποίος τώρα προσπαθεί και αυτός να βελτιώσει θέση του με τον Μπίκλι, να ετοιμάζεται να μπει πρώτος στην ευθεία και να προηγείται υπό την πίεση του Σέρα Αποστόλη και του Ντόμινου Νικόλα. Πιο πίσω τώρα ο Μάικ προσπαθεί να κάνει το finish του, να πλησιάσει. Φαίνεται έχει καλό finish τώρα ο Μάικ με τον Μπίκλι να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ο Μάικ από τους εξωτερικούς διαδρόμους φαίνεται είναι ο δυνατός τώρα και θα κυνηγήσει τον Μπίκλι. Να και ο Μιλιώτης Φούρος που κάνει ανέβασμα. Ο Μάικ είναι ο δυνατός να περάσει τώρα στην πρωτοπορία και να αρχίσει να απομακρύνεται. Μάικ θα κερδίσει εύκολα την υποδρομία. Μάχη για δεύτερη θέση. Μιλιώτης Φούλος, Μπίκλις τρίτος και τέταρτο. Έκτη υποδρομία, Μάικ Μπιγιώτης Φούλος, Πίκλης Παυσανίας, Μάικ Μπιγιώτης Φούλος, Πίκλης Παυσανίας, 1-2-3-5, 1-2-3-5. Έβδομη υποδρομία, 1200 μέτρα, Κυριάκη εκεί με τον Κεφάλατα, Σουλίτσα με τον Καποδίστρια, Υπέρμαχος με τον Ολύμπιο Γεωργίου, Κρισίνο με τον Παύλου, Μπέιμι Μπουμπού με τον Καράμανο, Μικρός Γιάνγκος με τον Αδάμο Γεωργίου, Σερνίνος με τον Μινά Κωνσταντίνου, Καγιάνασα με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου, Φόπετορ με τον Βαρνά Βαδάμου και Μιγιώτης Μάσα με τον Γκάντζαλη, αλλά και Χαβαϊμύρο με τον Αριστοδήμα, μην την ξεχάσουμε τη Χαβαϊμύρο. Με τον Μάριο τον Αριστοδίπου. Λοιπόν, 11 συμμετοχές χάρη στην 7η υποδρομία. Είναι σε φόρμα σε αυτούς τους ομίλους ο υπέρμαχος. Πιθανόν να διεκδικήσει και βάλει την νίκη. Εντάξει,
πιστεύω ότι σε αυτόν τον όμιλο και μετά τις καλές εμφανίσεις που έχει τις πρόσφατες είναι καλός και ο Σερνίνος. Ναι, όντως είναι καλός και η Τασουλίτσα η οποία αποδίδει συνήθως καλά στην απόσταση των 1200 μέτρων. 23 Μαΐου, υπέρμαχος στην Νίκη, κυρία Γηγή, στην επιθέση Τασουλίτσα ανετράπη. Θα τη δούμε μετά την αμέσως την εκκίνηση. Κρισίνος στην 7η θέση, Σερνίνος στην 4η, Καγιάννας στη 2η και Μιγιώτης Μάσια στην 3η θέση. Όχι, η Τασουλίτσα είχε ανόρθωση το φαβορί και ανατράπη και τον αναβάτη της. Την ώρα της εκκίνησης ήταν πάνω η Τασουλίτσα. Έτσι έμεινε χωρίς αναβάτη και το φαβορί είναι εκτός διαδρομής στην πρωτοπορία. Πάει από την αρχή πλέον η Καγιάννας. Ο υπέρμαχος ακολουθεί. Πιο πίσω είναι η κυρία Κική. Μιγιώτης Μάσα, Γκρισίνο, Σερνίνος. Σκαλπάζει χωρίς αναβάτη η Τασουλίτσα. Ο Φίλας είναι τελευταίος. Η Καγιάννας θα είναι στην πρωτοπορία. Είναι ο υπέρμαχος δεύτερος, πιο πίσω η κυρία Κική Μιγιώτης Μάσα, καθώς πάντα μπροστά είναι η Καγιάννασα, είναι στα 4 μήκη, 5 από τον υπέρμαχο, πιο πίσω προσπαθεί τώρα η Μιγιώτης Μάσα μαζί με την κυρία Κική, πιο πίσω ακόμη είναι ο Σερνίνος, καθώς η Καγιάννασα είναι μπροστά, πλησιάζει ο υπέρμαχος, πλησιάζει και η Μιγιώτης Μάσα, εσωτερικά τρέχει η κυρία Κική, η Καγιάννασα μπροστά, ο υπέρμαχος με την Μιγιώτης Μάσα κατά διόκουμ, πιο πίσω η κυρία Κική κάνει η επίθεση ο υπέρμαχος, την απεράσει από την Καγιάννασα που παλεύει μαζί του. Πιο πίσω προσπαθεί και Μιγιώτης Μάσα. Υπέρμαχος παίρνει το πλεονέκτημα από την Καγιάννασα. Μιγιώτης Μάσα. Πιο πίσω υπέρμαχος είναι μπροστά. Υπέρμαχος 2-3 μήκη. Υπέρμαχος από Καγιάννασα. Υπέρμαχος είναι μπροστά. Υπέρμαχος και σήμερα δυνατός. Κέρδιζει καθαρά. Πιο πίσω είναι η Καγιάννασα. Μιγιώτης Μάσα. 7η υποδρομή, υπέρμαχος Σερνίνος, Τασουλίτσα, Καγιάννασα, υπέρμαχος Σερνίνος, Τασουλίτσα, Καγιάννασα, 3-7-2-8, 3-7-2-8. Και φτάσαμε στην 8η και τελευταία υποδρομή, 1200 μέτρα, Ελαπολού με τον Μινά Κωνσταντίνου, Σάβα Τζούνιορ με τον Δημητσάν, Ιγνήσι Πος με τον Καράμανο, η Ευλογημένη με τον Ερακλέους, Μαϊ Βίκτορη με τον Χαρόλα Μανδρόπου, Κακαρίστερα Σπίρι με τον Παύλου, Μαλής με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου, Αμφίπολης με τον Κεφάλα, Μπράουν Σαξέ με τον Καποδίστρια, Μιγιώτης Κίττα με τον Γκάντζαλη, κυρία Καλλού με τον Αδάμου και Τζέισον με τον Γιώργο Μεσίτη. 12 συμμετοχές στην 8η υποδρομία Χάρη. Εντάξει, μια υποδρομία που πολλά εξαρτώνται από την παρουσία του Κακαρίστρα Σπίριτ, ο οποίος νομίζω ότι στον όμιλο αυτό στην απόσταση αυτή μπορεί να κερδίσει. Εντάξει, από εκεί και πέρα, αν δεν επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή, γιατί θα είναι και φαβορή στοιχηματικό ο Κακαρίστρα Σπίριτ σε αυτόν τον όμιλο, τότε έχουμε ανακατατάξεις. Δηλαδή επιστρέφει και ο Λαπόλεμου. Είναι καλό άλογο σε τέτοιους ομίλους. Είναι και η Αμφίπολης που τρέχει καλά σε τέτοιους ομίλους. Ναι, ναι. Εντάξει. Για να δείξει τον καλό εαυτό του, ο Καρίστρα Σπίριτ, τότε σίγουρα σε αυτήν την, ειδικά σε αυτήν την απόσταση θα διεκδικήσει μια αξιώση στην νίκη. Είναι η Αμφίπολης που ανέφερε. Μπράβο, σε αυτή την απόσταση είναι υπολογίσιμη. 23 Μαΐου, Καρίστρα Σπίριτ στην νίκη, Αμφίπολης στην τρίτη θέση. Μπράβο, σε την πέμπτη, Μιλιώδης Κίττα στη δεύτερη θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση. Ο αναβάτης της Κουίνταρα νομίζω δεν ήταν στη θέση του και δόθηκε εκκίνηση και φεύγει η ακυβέρνητη Κουίνταρα για την πρωτοπορία ο Κακαρίστρα Σπίριτ. Brown Success περνά στη δεύτερη θέση. Κακαρίστρα Σπίριτ είναι μπροστά. Άνετα στην πρωτοπορία, 3-4 μίγια από την Brown Success. Πιο πίσω είναι η Αμφίπολης, ακόμη πιο πίσω είναι ο Νέστος, Μιγιώτης Κίττα, Grey Wish, ακόμη πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα, καθώς στην πρωτοπορία είναι ο Κακαρίστρα Σπίριτ. 3-4 μήκη μπροστά από την Brown Success. 5 μήκη μπροστά, 6 μήκη μπροστά από την Brown Success. Αμφίπολης, Κακαρίστρα Σπίριτ κοντά στο 500 είναι πάρα πολύ μπροστά από την Brown Success. Την Αμφίπολης, ο Grey Wish, ο Νέστος. Κακαρίστρα Σπίριτ πλησιάζει το 400. Είναι 5-6 μήκη μπροστά από την Brown Success. Την Αμφίπολης και τον Grey Wish εσωτερικά. Συστροφή ο Κακαρίστρα Σπίριτ. Έχει το πλεονέκτημα. Η Brown Success προσπαθεί πιέζοντας τη δεύτερη θέση να τον πλησιάσει κάπως. Πιο πίσω είναι η Αμφίπολης, όμως έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Ο Κακαρίστρα Σπίριτ μπαίνοντας στην ευθεία βγαίνει και στην εξωτερική. Πιο πίσω προσπαθεί η Αμφίπολης, ο Grey Wish, ο Κακαρίστρα Σπίριτ. Το πλεονέκτημα η Αμφίπολης είναι δεύτερη. Ο Κακαρίστρα Σπίριτ από την αρχή στην πρωτοπορία για να κερδίσει πολύ εύκολα. Σήμερα πιο πίσω προσπαθεί Μιγιώτης Κίττα εξωτερικά και πιθανόν να είναι δεύτερη. Είναι και... Ο Δεπορομία Κακαρίστρα Σπίριτ Αμφίπολης Μαϊ Βίκτορη Σάβα Τζούνιορ. Κακαρίστρα Σπίριτ Αμφίπολης Μαϊ Βίκτορη Σάβα Τζούνιορ 6-8-5-2. Θυμηθούμε τα καλύτερα κανιά που είναι πέμπτη φορομία ο Θρύλος με το 1 και 7η φορομία υπέρμαχος με το 3. Πέμπτη φορομία ο Θρύλος με το 1 και 7η φορομία υπέρμαχος με το 3. Καλύτερα δίδυμα, τέταρτη πορμία Ερεσό Πυλαγόρα 1-2 και έκτη πορμία Μάικ Μιγιώτης Φίλος 1-2. Τέταρτη πορμία Ερεσό Πυλαγόρα 1-2 και έκτη πορμία Μάικ Μιγιώτης Φίλος 1-2.
Και 8η υποδρομία το outsider μας, 8η υποδρομία με Βίκτορ με το 5, 8η υποδρομία με Βίκτορ με το αριθμό 5. Λοιπόν, χάρη, ολοκληρώνουμε. Είπαμε αύριο η συνάντηση περιλαμβάνει 8 υποδρομίες, ώρα έναρξης 5. Να το υπενθυμίσουμε και πάλι αυτό. Έχουμε κάποιες έτσι καλές υποδρομίες και πολλά μεταφερόμενα. Εντάξει, όπως είπαμε από την αρχή, θεωρητικά είναι αρκετά καλύτερο το πρόγραμμα από τις περασμένες συνάντησεις. Έχουμε υποδρομίες αμφίροπες, έχουμε τη δεύτερη υποδρομία που συμμετέχουν ποιοτικά, άλογα όπως ανέφερες και εσύ, που πιθανόν να το δούμε και στην επικείμενη κλασική του Eclipse, που θα έχουμε, και τα πολλά μεταφερόμενα του άλλο χαρακτηριστικό, Tetracast 3.167 ευρώ, Double Forecast 2.190 ευρώ, Pixix 9.710 ευρώ και Pickate είναι αρκετά μεγάλο, στις 64.590 ευρώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά είχαμε για απόψε. Καλό σας βράδυ.